για να υπάρξει και για να σταθεί ολόκληρη η κτήσης, αγαπητή μου, η έλογος και η άλογος, χρειάζεται την ευλογία του Θεού. Χωρίς την ευλογία του Θεού δεν μπορεί τίποτε να γίνει και τίποτε να σταθεί. Γι' αυτό, προκειμένου να γίνει ο κόσμος και ο άνθρωπος, ο Άγιος Τριαδικός Θεός θέλει, που σημαίνει ευλογία. Και μετά την δημιουργία ο Θεός ευλογεί τον άνθρωπο και όλη την κτήση, όπως ομοίως ευλογεί και τον χρόνον. Λέγει το βιβλίο της Γενέσεως: «Και ευλόγησεν αυτά ο Θεός τα ζώα, λέγον αυξάνεστε και πληθύνεστε». Όταν ήλθε η ώρα της δημιουργίας του ανθρώπου και τελείωσε η δημιουργία του, λέγει πάλι η Αγία Γραφή: «Και ευλόγησεν αυτούς τους ανθρώπους ο Θεός, λέγον αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσετε την γην και κατακυριεύσατε αυτής». Και όταν ετελείωσε όλη του τη δημιουργία, που η τελευταία θα λέγαμε πράξης δημιουργική του Θεού ήτο οι άνθρωποι, τότε τρίτη φορά: «Και ευλόγησεν ο Θεός την ημέραν την εβδόμην και υγείασεν αυτήν». Εδώ τώρα ευλογεί το χρόνο. Προηγουμένως ευλόγησε την κτήση και των άνθρωπων, δηλαδή των χώρων. Ευλογεί τα πάντα. Γι' αυτό κατοπινά θα πει και ο ψαλμοδός, για να δείξει πόσο αναγκαία είναι όχι απλώς εφάπαξ η ευλογία του Θεού, αλλά η αναπάσα στιγμή η ευλογία του Θεού, που λέγει: «Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο», δηλαδή δεν ευλογήσεις, είναι μια έκφραση ότι αν γυρίσω το πρόσωπό μου δεν θέλω να σε βλέπω. Δηλαδή δεν θα ευλογείς πια, ταρακτήσονται πια όλα τα όντα. Ό,τι υπάρχει θα ταραχθεί. Βλέπετε ότι η ευλογία πρέπει να μένει πάντοτε, και ο Θεός επιβλέπει επί την κτήση, όχι απλώς συντηρώντας την, αλλά και ευλογώντας την. Η ευλογία λοιπόν είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, τόσο δια την ύπαρξη, όπως σας είπα, όσο και δια την συντήρηση ολοκλήρου της δημιουργίας του ανθρώπου, του χρόνου. Όταν ο Χριστός ήλθε στη γη, τότε ευλόγησε τα πάντα. Ευλόγησε την αλληλεία, ευλόγησε τα νερά με την βάπτισή του στον Ιορδάνη ποταμό, ευλόγησε το ψωμί και το κρασί, όχι δια την μεταβολή σε σώμα και αίμα του, όχι, απλώς το ψωμί, όταν έκανε το θαύμα του χορτασμού των 5.000 και των 4.000. Ευλόγησε το κρασί, που στο γάμο της Κανά το έκανε το νερό κρασί. Πως θα μπορούσαν αυτά να γίνουν αν δεν υπήρχε η ευλογία του Χριστού? Ευλόγησε τους μαθητάς του, ευλόγησε τα πάντα. Γι' αυτό ανερχόμενος ο Κύριος εις τον ουρανό, έφυγε ευλογώντας την εκκλησία του. «Και πάρας τας χείρας αυτού ευλόγησεν αυτούς», τους μαθητάς, τον όμιλο, την εκκλησία, όπως μας σημειώνει στο τελευταίο κορίο του ο Ευαγγελιστής Λουκάς: «Και γένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς, διέστη απ' αυτών χωρίστηκε και ανεφέρετο εις τον ουρανόν, ώστε εν το ευλογήν διέστη», που είναι χρόνος διαρκείας, ότι ενώ ανήρχετο ευλογούσε, ευλογούσε, ευλογούσε. Και εις τον ουρανόν ανελθόν ο Κύριος, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, είναι σε στάση ευλογίας. Ευλογεί διαρκώς την εκκλησία του. Έτσι βλέπουμε
ότι ο ίδιος ο Θεός Λόγος που δημιούργησε τα πάντα ευλογεί ωραιότατα τα πάντα τότε στην πρώτη δημιουργία και τώρα εις την αναδημιουργία. Γιατί τι είναι η Εκκλησία? Η Εκκλησία είναι η αναδημιουργία της κτήσεως. Τώρα ευλογεί την Εκκλησία, δηλαδή ευλογεί την αναδημιουργία της κτήσεως του. Στην Παλαιά Διαθήκη, ή καλύτερα στην Εκκλησία της Παλαιάς Διαθήκης, η ευλογία ήταν πρωταρχική σημασία. Άμα λέμε ευλογία, Εκκλησία, εννοούμε το λαό. Το λαό που έχει κοινωνία μετά του Θεού. Αυτή είναι η Εκκλησία της Παλαιάς Διαθήκης. Εξάλλου και η λέξη Εκκλησία βρίσκεται αρκετές φορές στην Παλαιά Διαθήκη. Και είναι, σας είπα, πρωταρχική σημασίας η ευλογία του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν μάλιστα δίδει εντολές ο Θεός περί δανεισμού, περί ελεημοσύνης, περί θυσιών, τι επιλέγει? Πολύ συχνά κάνε αυτό που σου λέγω, και σημειώνει, επιλέγει και θα, ο Μωυσής, δηλαδή κατά εντολή πάντα του Θεού, και θα σε ευλογήσει ο Κύριος. Ώστε λοιπόν, πού έχουμε την ευλογία? Σε κάθε τήρηση εντολής. Και θα σε ευλογήσει ο Κύριος. Είναι τόσες πολλές φορές μέσα στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη, ώστε είναι αμέτρητες. Και θα σε ευλογήσει ο Κύριος. Αλλά κυρίως όμως, ο Θεός έδωσε τούτη στην έρημο έναν τύπον ευλογίας για να ευλογείται ο λαός. Να ευλογείται τώρα από τους ιερείς. Και ο τύπος αυτός είναι γραμμένος εις το βιβλίο των Αριθμών, κεφάλαιον 6, ανάμεσα στους στίχους 22 και 27. Είναι πάρα πολύ σημαντικός αυτός ο τύπος, διότι θα δείτε έχει πολύ σημαντικά σημεία. Ακούσατε τον. Και λάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγον, λάλησον Ααρών και της Υιής αυτού λέγον, ούτως ευλογήσετε τους Υιούς Ισραήλ λέγοντες αυτής, και τα εξής που θα σας πω. Θα το σχολιάσω έως εδώ. Ελάλησαν ο Κύριος εις τον Μωυσέ και του λέει του Μωυσέως, πέσει στον Ααρών και τους Υιούς αυτού, δηλαδή εις τους ιερείς του, έτσι να ευλογούν τους Υιούς Ισραήλ, έτσι να ευλογούν το λαό. Πώς? Ακούσε τώρα τον τύπον. Ευλογήσεσαι Κύριος και φυλάξεσαι. Επιφάνε Κύριος το πρόσωπον αυτού επί σε και ελεήσεσαι. Επάρε Κύριος το πρόσωπον αυτού επί σε και δώσει ειρήνη. Εδώ τελειώνει. Και ο επίλογος. Και επιθύσουσι το όνομά μου επί τους Υιούς Ισραήλ και εγώ Κύριος ευλογήσω αυτούς. Και θα βάλουν το όνομά μου επάνω εις τους Υιούς Ισραήλ και εγώ θα τους ευλογήσω. Α, ώστε λοιπόν, είναι πράγματι ένας τύπος ευλογίας. Που σημαίνει, ο ιερεύς θα πει τα λόγια εις τον άνθρωπον και θα επιθέσει το όνομα του Κυρίου. Επιθέτω, θα πει βάζω επάνω. Όπως ακριβώς σήμερα θα λέγαμε βάζω το επιτρεχείλον επάνω στο κεφάλι σου ή το χέρι μου επάνω στο κεφάλι σου. Και τι κάνω τώρα εδώ? Επιθέτω το όνομα του Κυρίου, δηλαδή το όνομα του Θεού. Και τότε, λέγει ο Θεός, θα πει τον τύπον της ευλογίας και εγώ ο Θεός τότε θα ευλογήσω. Α, δεν ευλογεί ο ιερεύς λοιπόν. Ο ιερεύς απλώς είναι το όργανο της ευλογίας. Ενώ η ευλογία είναι μόνον από το Θεό. Γι' αυτό λέγει στη συνέχεια, και επιθύσουσι θα βάλουν επάνω ιερείς, επάνω στα κεφάλια των ανθρώπων, επάνω στο κεφάλι του πιστού, το όνομά μου και εγώ ο Κύριος θα ευλογήσω, λέγει αυτούς. Α, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Λέγει ένας εκκλησιαστικός συγγραφεύς το εξής: οράς ότι το όνομα του Κυρίου τας ευλογίας ενεργεί
ούτω στόμα του λέγοντος. Βλέπεις, το όνομα του Κυρίου ενεργεί, όχι το στόμα του ιερέως. Το στόμα του ιερέως όμως είναι απαραίτητο, διότι αν το στόμα του ιερέως δεν μπει την ευλογία, τότε ούτε ο Θεός ενεργεί. Και στην συνέχεια, όθεν καν αμαρτωλός ευλογεί, ομοίως ενεργείται παρά το πιστό δεχομένο την ευλογία. Ακόμη και αμαρτωλός ιερεύσαν είναι, τότε και εκείνος, αν θέσει την ευλογία, δεν είναι από άνθρωπο η ευλογία, είναι από το Θεό. Μόλις ο ιερεύς, να έρθω στην Καινή Διαθήκη, βάλει το επιτραχυλίο του και ευλογήσει, ευλογεί ο Θεός. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έχουμε ανάγκη όμως από την ευλογία του Θεού. Κοιτάξτε να αναλύσουμε πάρα πολύ σύντομα, πολύ σύντομα, γιατί αυτό θα ήθελε χρόνο πολύ να τα πει κανείς κάπως λεπτομερώς. Να δείτε από τι έχουμε ανάγκη και γιατί αυτά που έχουμε ανάγκη αποτελούν στοιχείων της ευλογίας του Θεού. Έχουμε τρεις στίχους. Ο κάθε στίχος έχει από ένα ζευγάρι ευλογιών, ένα ζευγάρι δηλαδή θεμάτων ευλογίας. Συνεπώς έχουμε 6 σημεία ευλογίας. Πρέπει ακόμη να σας πω ότι αυτός ο τύπος ευλογίας έχει συντμηθεί και υπάρχει και στους ψαλμούς του Δαβίδ, πιο σύντομος. Πρώτος ζεύγος: ευλογήσεσαι Κύριος και φυλάξεσαι. Πρώτα να σε ευλογήσει ο Κύριος. Σημείωσατε δε, ο τύπος εκφράσεως διατυπώσεως είναι σε έγκληση ευκτική. Έγκληση ευκτική, από τη γραμματική δηλαδή είναι αυτό. Δηλαδή εκείνο το ήθε. Μακάρι να σε ευλογήσει, ήθε να σε ευλογήσει ο Θεός. Που σημαίνει ότι ο ιερεύς λέγει τα λόγια, τελικά όμως την ευλογία θα τη δώσει ο Θεός, ή αν θέλετε μπορεί να μην τη δώσει την ευλογία ο Θεός. Είναι και η άλλη όψη. Διότι μπορεί ο άνθρωπος να μην είναι υιός ευλογίας, αλλά να είναι υιός κατάρας, ψεύδους και δολιότητος. Λοιπόν, πρώτον, ευλογήσεσαι, ήθε να σε ευλογήσει ο Κύριος. Άρα λοιπόν να γίνεις ευλογίας άνθρωπος. Το δεύτερο σημείο, και φυλάξεσαι, να σε φυλάξει. Ώστε το να σε φυλάξει ο Θεός είναι στοιχείο της ευλογίας. Από τι να σε φυλάξει? Πρώτον, από την αμαρτία. Να φυλάξει την ψυχή σου. Λέγει κάπου πάλι η Παλαιά Διαθήκη, το Δευτερονόμιο νομίζω λέγει, φύλαξον την ψυχή σου σφόδρα, συγγνώμη, πρόσεχε σε αυτό, και φύλαξον την ψυχή σου σφόδρα. Φύλαξε πολύ την ψυχή σου. Μα πώς θα φυλάξω την ψυχή μου εάν ο Κύριος δεν μου φυλάξει την ψυχή μου? Γι' αυτό ακριβώς το λόγο λέγει ο ψαλμωδός, εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, εις μάτι οι γρύπησαν οι φυλάσσοντες. Πρέπει λοιπόν να με φυλάξει ο Κύριος. Άρα πρέπει να έχω την ευλογία του για να με φυλάξει. Πρώτον λοιπόν, να μου φυλάξει την ψυχή. Δεύτερον, να μου φυλάξει το σώμα. Να μην πάθω ατύχημα. Αυτό που τόσο μας συνέχει, να μην πάθω ατύχημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πάμε στο δεύτερο ζεύγος. Επιφάνε Κύριος το πρόσωπον αυτού επισέ και ελεήσεσαι. Πρώτον σημείο του δευτέρου ζεύγους, επιφάνει, να φανερώσει, να κάνει φανερό ο Κύριος το πρόσωπο το δικό του. Αλλά πώς ακριβώς να κάνει φανερό το πρόσωπο το δικό του σε σένα? Ξέρετε ότι υπάρχει μια παροιμία που λέγει, όπως πάμε πρόσωπο Θεού δεν θα δούμε, λέμε. Που σημαίνει ότι ο τελικός μας σκοπός είναι να ειδούμε το πρόσωπο του Θεού. Ξέρετε ότι στην Καινή Διαθήκη αυτό σαφώς λέγεται. Μάλιστα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέγει ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί.
Ο Κύριος λέει μακάρι καθαρή την καρδία ότι αυτών των Θεών ότι αυτοί των Θεών όψονται. Στο βιβλίο της Αποκαλύψεως λέγει και θα ειδούν τότε το πρόσωπο του Θεού. Το τελικό από τα τελικά θα λέγαμε στοιχεία που έχουμε πια για τη σωτηρία μας είναι να δούμε το πρόσωπο του Θεού. Άπαξ και είδα το πρόσωπο του Θεού, σώθηκα. Δεν λέγει αυτό ο Ιωσήφ, συγγνώμη, ο Ιακώβ. Είδα το πρόσωπο του Θεού και σώθηκα. Σώθηκα. Λοιπόν, αποτελεί θα λέγαμε κεντρικών σημείων από την ευλογία. Επιφάνε Κύριος το πρόσωπο αυτού επισέ. Να φτάσεις να δεις το πρόσωπο του Θεού. Και ελεήσεσαι. Το δεύτερο τώρα, και να σε ελεήσει, να σε ελεήσει. Διότι ξέρετε ότι ό,τι προσευχή να κάνουμε δεν ξέρουμε τι να ζητήσουμε. Όταν όμως πούμε Κύριε ελέησε, γι' αυτό και η σύντομη προσευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Τι να σου πω, δώσ' μου αυτό, μη μου δώσεις εκείνο, δεν ξέρω. Εάν όμως έχω το έλεος σου, τότε τα έχω όλα. Ώστε και το έλεος είναι στοιχείο της ευλογίας του Θεού. Και πηγαίνουμε εις το τρίτον ζεύγος. Επάρε Κύριος το πρόσωπον αυτού επισέ και δόηση ειρήνη. Να σηκώσει ο Κύριος το πρόσωπό του σε σένα. Με άλλα λόγια, να επιβλέψει ευμενός. Είναι διαφορετικό από το επιφάνε, το επάρε. Εκεί να δεις το πρόσωπο του Θεού. Εδώ να δεις, να σηκώσει το πρόσωπο του Θεού, ο Θεός το πρόσωπό του, ευμενός. Να επιβλέψει σε σένα. Δηλαδή να έχεις επιτυχίες στη ζωή σου. Να είσαι ο ευλογημένος άνθρωπος. Πόσο μεγάλο πράγμα είναι. Επάρε λοιπόν ο Κύριος το πρόσωπο αυτού επισέ. Και το τελευταίο. Και δόηση ειρήνη. Και να σου δώσει ειρήνη. Α, την ειρήνη λοιπόν δεν τη δίνουν οι κυβερνήσεις των λαών με τους αφοπλισμούς. Βέβαια. Την ειρήνη τη δίνει μόνο ο Θεός. Και είναι στοιχείο της ευλογίας του Θεού. Εάν έχω την ευλογία του Θεού, τότε θα έχω και την ειρήνη του Θεού. Εκείνη που κατοπινά είπε ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός. Σας δίνω τη δική μου την ειρήνη. Αυτή την ειρήνη που δεν δίνει ο κόσμος. Η δική μου ειρήνη δεν έχει καμία σχέση με τον κόσμο και την οποία κανείς δεν μπορεί να σας αφαιρέσει. Αυτός είναι ο τύπος ευλογίας, αγαπητοί μου. Είναι αξιολογότατος, είναι σπουδαιότατος. Αλλά ας έλθουμε, αγαπητοί μου, στην Καινή Διαθήκη. Όχι ότι δεν ισχύει αυτό και δια την Καινή Διαθήκη, αλλά στην Καινή Διαθήκη έχουμε ένα νέο τύπο ευλογίας. Είναι ο εξής. Είναι όπως κατακλείει και επισφραγίζει την επιστολή του ο Απόστολος Παύλος προς τους Κορινθίους. Είναι η Δευτέρα του επιστολή προς Κορινθίους. Λέει το εξής. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών. Προσέξτε τι περιεχόμενο έχει αυτή η ευλογία. Είναι εκτάκτως σπουδαία, τόσο σπουδαία ώστε έχει μπει και μέσα στη Θεία Λειτουργία. Αλλά εδώ καταρχάς έχουμε ότι ευλογεί όχι ο Θεός, αλλά ευλογεί ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Διότι ποιο είναι εκείνο που ευλογεί, ποιο είναι εκείνο το οποίο είναι θαυμαστόν και θαυματουργεί, το όνομα του Θεού. Τι λέει στην Παλαιά Διαθήκη? Θα επιθέσετε το όνομά μου. Και τι λέει ο σχολιαστής? Ο Προκόπιος είναι. Τι λέει ο σχολιαστής? Είδες το όνομα του Θεού πως ενεργεί? Τι λέει ο Απόστολος Πέτρος όταν τρέχουν να θαυμάσουν για τη θεραπεία του χολού εκεί στο ναό του Σολομώντος? Τι θαυμάζεται? Το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού είναι εκείνο το οποίο έκανε το θαύμα. Ώστε λοιπόν πάλι επιτίθεται, πάλι μπαίνει το όνομα του Θεού. Αλλά τώρα όμως επειδή απεκαλύφθη ο Θεός πλήρως, είναι το όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού. Είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον.
Και προσέξτε τώρα εδώ να ειδείτε τρεις ενέργειες των τριών προσώπων. Βέβαια είναι κοινή η ενέργεια και των τριών προσώπων, αλλά έχουν εδώ τρία ξεχωριστά ιδιώματα που διακρίνεται στον Πατέρα το ένα, στον Υιόν το άλλο και στο Πνεύμα το Άγιον το άλλο. Προσέξατε. Το πρώτο, η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του στην πρώτη σελίδα, στο πρώτο κεφάλαιο. Λέγει, η χάρη, ο νόμος δια Μωυσέως εδόθη, η χάρη δια Ιησού Χριστού εγένετο. Ώστε εγένετο η χάρη δια του Ιησού Χριστού. Θα πει χάρη. Χάρη θα πει σωτηρία. Προσέξτε με, θα πει σωτηρία. Να σας θυμίσω ένα χωρίο που είναι ίσως κάπως λησμονημένο, παραθεωρημένο, ίσως ποτέ δεν το έχουμε προσέξει. Λέγει ο Απόστολος Παύλος το εξής καταπληκτικό. Και προσέχετε μεταξύ σας, μήπως κανείς υστερεί στη χάρη του Θεού. Δηλαδή μήπως ξέπεσε από τη σωτηρία. Ποιος λοιπόν μας έφερε τη σωτηρία? Ο Ιησούς Χριστός με την ενανθρώπισή Του. Η χάρη λοιπόν του Κυρίου Ιησού Χριστού. Δεύτερον, και η αγάπη του Θεού. Ούτω γαρ ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, τόσο πολύ λέει αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν Του τον μονογενή έδωκεν, έστειλε δηλαδή στον κόσμο, για να σωθεί ο κόσμος δια του Υιού κτλ. Ώστε ποιος έφερε τον Ιησού Χριστό στον κόσμο? Η αγάπη του Πατρός. Και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Ο Χριστός είπε, και θα σας στείλω το Πνεύμα, λέει το Άγιον, τον άλλον παράκλητον, ο οποίος θα μένει μαζί σας, θα είναι πάντα μαζί σας, θα είναι στον αιώνα μαζί σας. Δηλαδή τι μαζί σας, τι θα πει μαζί σας? Θα κοινωνεί μαζί σας. Κοινωνώ θα πει είμαι μέτοχος. Θα σας κάνει συντροφιά. Εγώ φεύγω, αλλά φεύγω έκφρασης. Δεν είπε ο Κύριος και εγώ θα είμαι πάντα μαζί σας? Αλλά θα μένει μαζί σας εις την Εκκλησία το Πνεύμα το Άγιο. Να γιατί αγαπητοί μου τώρα ανανεούται η ευλογία με αυτόν τον τύπον. Θα τον ξαναπώ. Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών. Η ευλογία λοιπόν πρέπει να υπάρχει στη ζωή μας. Πρέπει να υπάρχει σε όλα τα έργα μας και σε όλες τις ενέργειές μας. Μην ξεχνάμε ότι χωρίς την ευλογία του Θεού δεν πρέπει να κάνουμε τίποτε. Η δε σφραγίδα της ευλογίας είναι ο Τίμιος Σταυρός. Όταν γράψουμε ένα έγγραφο ότι σου χαρίζω, σου γράψω ένα έγγραφο και σου λέω σου χαρίζω τόσα χρήματα, αλλά θα είναι έγκυρο όμως το γραπτό μου αν μπει η υπογραφή μου και η σφραγίδα. Και εδώ η ευλογία του Θεού επισφραγίζεται επάνω εις τον άνθρωπον με τον Τίμιο Σταυρόν. Γι' αυτό και στην Θεία Λειτουργία ευλογούμε κάνοντας το σημείο του Σταυρού. Γι' αυτό και ο Τίμιος Σταυρός και στον Αγιασμό, γι' αυτό και ο Τίμιος Σταυρός παντού, παντού. Και στο φαγητό που θα φάμε και παντού μπαίνει η σφραγίδα του Τιμίου Σταυρού. Στον γάμο, εάν δεν έχουμε την ευλογία του Θεού στον γάμο, ερωτώ πώς θα πάει μπροστά ο γάμος. Όταν κάνουμε πολιτικό γάμο, όταν έχει προηγηθεί του γάμου μας πορνική σχέση των υποψηφίων να παντρευτούν, πορνική σχέση, πώς είναι δυνατόν να προχωρήσει ο Θεός να ευλογήσει αφού προηγήθηκε πορνεία? Δεν αντιλαμβάνεστε αγαπητοί μου ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και ότι αυτό το σημείο πρέπει να το προσέξουμε ιδιαιτέρως? Όσοι είσαστε γονείς, προσέξτε και πείτε στα παιδιά σας, παιδί μου, δεν θα έχεις την ευλογία του Θεού εάν υποτεθεί ότι προχωρούν οι σχέσεις σου προ του γάμου. Αν σας πει το παιδί σας, μα όλος ο κόσμος έτσι κάνει, μα γι' αυτό όλος ο κόσμος δεν είναι κάτω από την ευλογία του Θεού. Θα επιμείνουμε λοιπόν στο σημείο αυτό για να πάρουμε την ευλογία του Θεού. Μάλιστα
θα έλεγα ότι δεν έχουμε παρά να θυμηθούμε για όλα αυτά που σας είπα για το πώς μπορούμε να έχουμε την ευλογία του Θεού, να θυμηθούμε εκείνο το θαυμάσιο παράδειγμα του Ιωσήφ. Όταν ο Ιωσήφ επωλήθη από τους αδελφούς του στην Αίγυπτο, βέβαια επωλήθη το δούλος, θα λέγε κανείς τι συμφορά που με βρήκε, και όμως ο Ιωσήφ δεν κουβαλάει μαζί του συμφορά, αλλά κουβαλάει η ευλογία, γιατί ο Θεός είναι μαζί του. Η δουλεία είναι ένα εξωτερικό περίβλημα, μέσα του κουβαλάει η ευλογία, και όταν τον αγοράζει ο Πετεφρής και τον βάζει στο σπίτι του και στα υποστατικά του και τα λοιπά, ξέρετε τι του είπε ο Πετεφρής? Παιδί μου, από τον καιρό που ήρθες, και ήταν 20 χρονών παιδί, παιδί ίσως 18 χρονών, παιδί μου, από τον καιρό που ήρθες όλα τα πράγματα μέσα στο σπίτι μου είναι ευλογημένα. Τα χωράφια μου, τα γεννήματά μου, τα πάντα. Γιατί, του λέγει, ο Θεός σου σε ευλογεί. Πω πω τι μεγάλο πράγμα. Ο Θεός σου σε ευλογεί. Τι ήταν παρακαλώ ο Ιωσήφ? Ήτο φορέας ευλογίας. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, δεν πρέπει να είμαι θα τέκνα οργής, αλλά τέκνα ευλογίας. Όχι μόνο να είμεθα εμείς οι ευλογημένοι του Θεού, όχι μόνο εμάς να ευλογεί ο Θεός, αλλά να είμεθα και φορείς ευλογίας. Και όταν πούμε στον άλλον να σε ευλογεί ο Θεός, να μην είναι μια κούφια κουβέντα, αλλά να είναι μια πραγματικότητα, ώστε ο άλλος να δεχθεί την ευλογία. Η παρουσία μας σε έναν χώρον συνεργατικών, συναδελφικών, οικογενειακών, συγγενικών, όπου κι αν βρισκόμεθα, να είμαι θα φορείς ευλογίας. Η δε τελευταία πράξη που έχει να ακούσει ο εκλεκτός λαός του Θεού, οι εκλεκτοί άνθρωποι, είναι πάλι η ευλογία. Γι' αυτό όταν θα τελειώσει η ιστορία, θα τελειώσει ο κόσμος, θα έχει γίνει η Ανάσταση των νεκρών, θα έχει τελειώσει η κρίση, τότε θα πει ο Θεός, ο Χριστός, θα πει εις το λαό, το δικό του λαό, αυτοί που στάθηκαν οι ευλογημένοι από τον παρόντα αιώνα, δεύτε, ελάτε, οι ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου. Και εκεί βλέπουμε να επισφραγίζεται πλέον η ύπαρξη των ανθρώπων με την τελευταία ευλογία αυτή μέσα στο χώρο και το χρόνο, για να είναι αυτή μέσα στη Βασιλεία του Θεού, που είναι η απέραντη ευλογία του Αγίου Τριαδικού Θεού.